Θα καλημερίσω μία κυρία, συνονόματι, συμπτωματικά. Σε μια χθεσινή ιστορία τρόμου, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καλημέρα σας, κυρία Αγγελική. Καλημέρα σας, κυρία Δουλγεράκη. Καλημέρα και στους ακροατές του 984. Για πείτε μας. Τρόμος, όπως το είπατε. Πας με ένα οξύ, απλό οξύ, πόνο χολής, που μπορεί να σε έχει ξαπλώσει στο έδαφος ο πόνος αυτός και πρέπει να περιμένεις με χαρτάκι προτεραιότητα να μπει στη διαλογή για να σε εξετάσουν. Για πείτε μας τι ακριβώς συνέβη, τι ώρα πήγατε. Πήγα 11 η ώρα. Πανεπιστημιακό. Πανεπιστημιακό εφημέρευε. Με οξύ πόνο χολής. Οξύ πόνο χολής που με έπιασε δύο φορές γιατί... Δεν, στο γραμμή προτεραιότητας, στο γραφείο κίνησης μου είπαν χτυπήστε να σας βάλουν μια παυσίπονη να περιμένετε τον ανάλογο γιατρό που πρέπει να πάτε. Τι νούμερο είχατε? Είχα το 88 και μέχρι τις 3 η ώρα ήταν το 42. Α, ωραία. Κάνατε την ένεση. Όταν λιποθύμησα. Μάλιστα. Όταν λιποθύμησα από τον πόνο. Μπροστά τους για να μπω μέσα. Το γραφείο διαλογής δεν έβλεπε ότι υπήρχε πρόβλημα. Το γραφείο διαλογής είχε παραγγείλει τον καφέ τους, καθόντουσαν και μιλούσαν για τις ώρες και έξω 10 άτομα περιμέναμε να μας δει η διαλογή για να δούμε σε ποιον γιατρό πρέπει να πάμε. Όταν λοιπόν λιποθυμήσατε, εκεί ανασκουμπόθηκαν. Εκεί δύο γιατροί σηκωθήκανε να με βοηθήσουν, να με βάλουν μέσα, να μου κάνουν την ένεση, να δουν τι έχω. Μια άλλη γιατρός δεν της άρεσε γιατί λέει πρέπει να περιμένω με τη σειρά μου. Μα περίμενα λέω από τις 11. Πρέπει όμως να μπω. Ναι. Και τότε μπήκα μέσα για να κάνω. Μάλιστα. Τις εξετάσεις. Τουλάχιστον στη χθεσινή ημέρα και στην πρώτη επικοινωνία που είχαμε, εγώ κατάλαβα βάσει των όσων είπατε ότι εσείς έχετε ένα ιστορικό με τη χολή και ότι περιμένετε στην αναμονή και είσαστε στην λίστα, θέλετε να πείτε, αναμονής για χειρουργείο, ναι. Άμε, αλλά περιμένετε πρωινό ιατρείο και όχι απογευματινό. Όχι, πρωινό περιμένω. Από τη στιγμή που είμαι Ελληνίδα χορολογούμενη, πρέπει να πάω στο δημόσιο. Νοσοκομείο, όχι να πάω επιπληρωμή. Πόσο περιμένετε? 4 χρόνια στο Βενιζέλιο. 4 χρόνια. Η λίστα του Βενιζελίου, γιατί του Παγνή είναι 5 χρόνια. Ναι. Δεν έχω τι να πω. 4 χρόνια στο Βενιζέλιο. Η λίστα αναμονή στο Πανεπιστημιακό 5 χρόνια. Ό,τι λένε δηλαδή οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Να σας ρωτήσω. Από τη στιγμή που εσείς έχετε συχνά όλα αυτά τα περιστατικά, δηλαδή υπάρχει μια όξυνση με τον πόνο, προσπαθείτε να τηρείτε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο όλες εκείνες τις οδηγίες, ακόμα και στην διατροφή σας, αναμένοντας για να μπείτε να εγχειριστείτε. Αυτό στη χθεσινή ημέρα δεν το ήξεραν, δεν μέτρησε για να έχετε αυτή την αναμονή των 6 ωρών. Στο νοσοκομείο του Βενιζελίου, όταν τους λέω ότι έχω πόνο, έχω ιστορικό με χολή, πάνε στο αρμόδιο γιατρό που πρέπει να πάω. Στο αρμόδιο ιατρείο, μάλιστα. Ναι, στο Παγνή δεν είχαν το ιστορικό μου γιατί λέει δεν μπορούν να δουν το ιστορικό μου από το Βενιζέλιο. Σωστά. Δεν έχουν κάνει όμως τη διασύνδεση. Εδώ έχουν ένα διοικητή, μισό λεπτό. Εδώ έχουν ένα διοικητή ο οποίος έχει αναλάβει για κάποιο διάστημα και το Βενιζέλιο νοσοκομείο, γιατί και το Βενιζέλιο δορυφόρο του Πανεπιστημιακού θέλουν να το κάνουν, με βάση το γράμμα και την πολιτική που ακολουθείτε. Γιατί μεταξύ μας πρέπει να λέμε αλήθειες. Άρα δεν έχουν φροντίσει, μας δίνετε εσείς την πληροφορία, να κάνουν ούτε την μηχανογράφηση, ούτε τα αρχεία να τα μεταφέρουν για να μπορεί το σύστημα να επεξεργάζεται αυτά τα οποία έχει ως δεδομένο το Βενιζέλιο, το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο. Μάλιστα. Δεν είχαν λοιπόν τα δεδομένα, ναι. Δεν είχαν τα δεδομένα. Μέσα στον πόνο μου εγώ έπρεπε να τους πω και τι ακριβώς έχω. Μάλιστα. Το ζητούμενο είναι ότι περιμένατε. Περιμένατε πάρα πολλές ώρες, 11 με 3. Εγώ θυμάμαι τα νούμερα τα οποία αναφέρατε. Σας είπαν ότι θα πρέπει να περιμένετε τη σειρά σας, παρά του ότι είχατε ένα οξύ πόνο και είναι ένα περιστατικό με ιστορικό από πίσω, σε ό,τι έχει να κάνει με τη χολή από ό,τι μας λέτε.
3 το μεσημέρι από τις 11 εξυπηρετούσαν το νούμερο 42. Εσείς είχατε το 88 και για να σας κοιτάξουν έπρεπε εσείς να λιποθυμήσετε. Και αφού λιποθυμήσατε από τον πόνο, τότε και μόνο τότε εξεταστήκατε στα έκτακτα ιατρία του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Αυτή είναι η υγεία. Μπράβο. Να καλημερίσω και τη διοίκηση του νοσοκομείου και την 7η Υγειονομική Περιφέρεια. Τα καλύτερα να τους ευχηθώ για το καλό έργο το οποίο παράγουμε. Να, γιατί βγαίνει ο κόσμος στους δρόμους. Όπως επίσης να σταλεί το ίδιο μήνυμα ως φαίνεται και στην ηγεσία του Υπουργείου Υγείας. Φαντάζομαι αυτή τη φορά ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να μην πει ότι το νοσοκομείο ήταν, δεν ήταν, σε εφημερία υπήρχαν, δεν υπήρχαν γιατροί. Αλλά για αυτή την ταλαιπωρία, μετά που σας εξέτασαν, μετά που σας έκαναν την ένεση, πείτε μου σας παρακαλώ τι ώρα καταφέρατε να φύγετε, να έχετε ηρεμήσει, κυρία Αγγελική. Μέχρι να μου κάνουν και τις εξετάσεις, γιατί περίμενα κιόλας για να κάνουν τις υπόλοιπες εξετάσεις, να βεβαιωθούν ότι είναι από τη χολή. Έφυγα περίπου 8 η ώρα. Το βράδυ. Το βράδυ. Από τις 11 το πρωί, 8 το βράδυ. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, δεν έχω τι να πω για όλα αυτά που συμβαίνουν. Λοιπόν, πάω λοιπόν στο Δημήτρη το Βρύσαλη και το λέω, κύριε Βρύσαλη, αυτό ότι όταν πας στο νοσοκομείο θέλεις να νιώθεις τη σιγουριά και την ασφάλεια, αυτό που είπε ο κύριος Αμανουσάκης, και ότι γι' αυτό αγωνίζεστε, γιατί ακούσατε την πρωινή την μαρτυρία της κυρίας για το πόσο ταλαιπωρήθηκε με μια παρόξηση χθες πόνου της χολής που είχε και το τι πέρασε στο νοσοκομείο. Έτυχε να είναι το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Κυρία Δουγεράκη, την άκουσα την εκπομπή αυτή, την καταγγελία της κυρίας, και βεβαίως δυστυχώς οι αναμονές και στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο και στα άλλα νοσοκομεία της Ελλάδας είναι πάρα πολύ μεγάλες. Και βεβαίως είναι αδιανόητο να το πω, εξαιτίας αυτής της πολιτικής, ο κόσμος να περιμένει και την ίδια ώρα να μην έχει κέντρα υγείας, να μην έχει γιατρούς νοσηλευτές, ώστε όταν πονάει να μπορεί σε εύλογο χρονικό διάστημα να αντιμετωπίσει την αιτία του πόνου. Αυτή που η συγκεκριμένη κυρία είχε με τη χολή. Τα λέω αυτά γιατί θέλουν να μας πείσουν διοικούντες, κυβερνητικά στελέχη, ότι είναι λογικό, ότι είναι πανευρωπαϊκό το ζήτημα των αναμονών στα τμήματα υπηκών των περιστατικών, και ως εκ τούτου δεν πρέπει να διαμαρτυρόμαστε. Καλά κάνουμε και διαμαρτυρόμαστε και εμείς οι εργαζόμενοι, αλλά και ο κόσμος που ζητάει να έχει παροχές υγείας αυτές που πρέπει να καλύπτουν με ποιότητα και ασφάλεια την υγεία του. Δεν είναι δυνατόν δηλαδή να είναι λογικό, να είναι φυσιολογικό, να είναι κανονικότητα οι 10 ώρες αναμονή, οι 8 ώρες αναμονή σε ένα τμήμα επειγόντων περιστατικών. Και ξέρετε ποια είναι η απάντηση του Υπουργείου και των διοικήσεων. Μα και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες αναμένουν πάρα πολλές ώρες. Κοιτάτε να δείτε, θέλουν να μας παρουσιάσουν δηλαδή το ευρωπαϊκό τεκτημένο σαν κάτι κανονικό, σαν κάτι ότι πρέπει και εδώ να το υποστούμε και να μην μιλάμε. Και γι' αυτό κιόλας εμείς σήμερα έχουμε αυτή τη στάση εργασίας και αύριο θα συμμετέχουμε στο αλασιδιώτικο ξεσηκωμό και όπως συμμετείχαμε και σε όλες τις άλλες κινητοποιήσεις. Γιατί το θέμα της υγείας πλέον και η επίλυση των προβλημάτων δεν αφορά μόνο ένα νοσοκομείο. Δεν είναι τοπικό πρόβλημα, ούτε πρόβλημα, αν θέλετε, ενός νομού. Εδώ έχεις να κάνεις με μια πολιτική που δεν έχει προσωπικό να ανοίξει χειρουργικά κρεβάτια το πρωί, αλλά όταν πληρώσει ο ασθενής βρίσκεται και προσωπικό, βρίσκονται και κρεβάτια, βρίσκονται και κρεβάτια εντατικής θεραπείας, εφόσον έχεις να πληρώσεις. Αυτή η πολιτική, η εγκληματική, ήδη έχει πάρει απάντηση από τους κριτικούς και γι' αυτό και ο κύριος... Λοιπόν, θα επικοινωνήσουμε και πάλι με τον κύριο Βρύσαλη. Κάποιο πρόβλημα. Εντάξει, υπήρξε, συμβαίνουν αυτά. Αλλά κρατάω αυτό που λέει, δεν είναι λογικό και κανονικότητα να περιμένεις στα ΤΕΠ 8 ώρα και 10 ώρα. Και μάλιστα σκεφτόμουν να του πω και το εξής, και όταν υπάρχουν τέτοια επίγοντα περιστατικά, ας πούμε, χωρίς, αλλά είναι επίγον περιστατικό για τον άνθρωπο που πονάει και φοβάσαι για χιλιάδιο άλλα και ταλαιπωρείσαι, να υπάρχουν κάτι τεράστιες χειρουργικές
χειρουργικές λίστες, όπως οι ίδιοι πάρα πολλές φορές έχουν πει, για 4 χρόνια και 5 χρόνια, μόνο που οι υπόλοιποι, οι διοικήσεις τα αρνούνται. Και έκανα αυτή την αναφορά μέχρι να σας έχουμε και πάλι στη γραμμή μας περί αναμονής στα ΤΕΠ 8ωρο και 10ωρο και με τεράστιες λίστες αναμονής, γιατί άκουσα την κυρία να λέει Βενιζέλιο 4 χρόνια στη λίστα αναμονής για χειρουργείο στη Χολή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, και με στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μια λίστα επίσης πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα λέει, τις είπαν στο Πανεπιστημιακό, γιατί ρώτησα, εντάξει, μπες και στη δική μας τη λίστα, δεν ξέρεις ποτέ ποια λίστα από τις δύο μπορεί πρώτα εσένα να σε εξυπηρετήσει. Δηλαδή είναι τραγικό, έτσι. Είναι κινησμός. Όταν αυτή τη στιγμή, αν λειτουργούσαν όλα τα χειρουργικά κρεβάτια του Παγνή και τα χειρουργικά κρεβάτια σε όλη την Κρήτη, η λίστα αναμονής θα είχε σχεδόν μηδενιστεί. Και το λέω, κυρία Δουργεράκη, γιατί είναι τραγικό τώρα να έχεις κρεβάτια, να έχεις ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσε να δουλέψει, και την ίδια ώρα πολύ κοινικά παρουσιάζει η κυβέρνηση ότι είναι ατομική επιλογή του ενός να πληρώνει και των εργαζομένων, αν θέλουν να αυξήσουν τους μισθούς τους, να δουλεύουν 16 και 17 ώρες. Και βλέπουμε τα αποτελέσματα αυτής της πολιτικής. Ήδη έχουν πάρει εντέλεστε οι γιατροί από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο να κάνουν εφημερίες στο Βενιζέλιο. Ήδη με προκηρύξεις που η κυβέρνηση λέει ότι θα φύγει προσωπικό, ιατρικό προσωπικό από το Παγνή να στελεχώσει το Βενιζέλιο, και θα αφήσουν ακάλυπτο μια πολύ σημαντική μονάδα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, της μονάδα παιδών. Και την ίδια ώρα βεβαίως αναφέρεστε. Ορίστε, για τους ανεσιολόγους, για τους ανεσιολόγους. Και επίσης υπάρχει και αυτό το ζητούμενο που λέει η διοίκηση, η κυβέρνηση, ότι υπάρχει επάρκεια προσωπικού. Αν υπάρχει επάρκεια προσωπικού, ας λειτουργήσουν όλες οι χειρουργικές αίθουσες, ας επεκταθεί ο χρόνος λειτουργίας και το απόγευμα των νοσοκομείων και των χειρουργείων, και να αυξηθούν οι μισθοί μας. Εμείς δεν έχουμε ανάγκη να τα πάρουμε από τον κόσμο. Δηλαδή, κύριε Βρύσαλη, οι κοντολογείς εσάς σας πιέζουν, γιατί τη λέξη πίεση τη χρησιμοποιώ, την έχετε πει πάρα πολλές φορές. Και έτσι μπορώ να τη χρησιμοποιήσω με λίγο παραπάνω άνεση. Βεβαίως. Όταν λέτε ότι σας πιέζουν να αναλάβετε δουλειά στα απογευματινά χειρουργεία, όταν έχετε πει, εγώ δεν μπορώ σε κάποιον συναδελφό μου ο οποίος υποφέρει οικονομικά αυτή την ώρα ή θέλει να βοηθηθεί, να του πω όχι, εκείνος θα το κρίνει. Αλλά υπάρχουν και πολλοί συναδελφοί σας οι οποίοι ρωτάνε το εξής: εντάξει, να πάω και στο απογευματινό το χειρουργείο, να πάρω ανά ώρα αυτά τα 15 ευρώ. Η επόμενη ημέρα και για τον ασθενή, τον οποίο έχουμε από το χειρουργείο, το απογευματινό χειρουργείο, μέσα σε μία κλινική ή μέσα σε ένα άλλο τέλος πάντων δωμάτιο, που θα είναι το δωμάτιο της φιλοξενίας εκείνου ο οποίος πλήρωσε ξενοδοχειακός εξοπλισμός και όλα τα υπόλοιπα, θα φέρει και παραπάνω χρήματα και για την επόμενη πρωινή βάρδια αυτού που νοσηλεύει αυτόν από το απογευματινό χειρουργείο? Κύριε Αντρουγεράκη, όχι. Υπάρχουν ήδη σοβαρότερες αντιδράσεις από τις κλινικές που επί της ουσίας δέχονται επιπλέον ασθενείς επιπληρωμή, την ίδια ώρα που δεν υπάρχει προσωπικό για να καλύψει την κανονική λειτουργία της κλινικής. Δεν υπάρχουν πολλές φορές κρεβάτια για να νοσηλευτούν ασθενείς και γίνονται μεταφορές σε άλλη κλινική. Την ίδια ώρα εκβιάζεται συνειδησιακά δεκάδες εργαζόμενοι που δεν θέλουν να συμμετέχουν σε αυτό. Μα το πώς οικονομικό να συμμετάσχεις? Μισό λεπτό, κύριε Βρύσαλη. Γιατί, κύριε Γεράκη, όταν φέρουν τον ασθενή στην κλινική και είμαι βάρδια σε αυτόν τον άνθρωπο, θα κάνω τα πάντα. Και έτσι πρέπει να γίνει, και την νοσηλεία του και τη φροντίδα του. Και την ίδια ώρα, και πολλοί άλλοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτό το οικονομικό αλυσβέρηση, όχι στο ανθρώπινο της παροχής υγείας. Εγώ θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο, το οποίο έχω δεχθεί ως ερώτημα ή τέλος πάντων ως παρατήρηση των ανθρώπων, των νοσηλευτών, οι οποίοι μιλάνε και μεταξύ τους και λένε πάρα πολύ απλά: για να πας σε ένα χειρουργείο και για να με πιέζουν εμένα να πάω σε ένα χειρουργείο, πρέπει να έχω εκείνες τις εξειδικευμένες γνώσεις ως νοσηλευτής. Πώς μπορώ να πάω ως νοσηλευτής όταν δεν εργάζομαι στο χειρουργείο, ξαφνικά στα καλά καθούμενα, με μόνο, αν θέλετε, αντίδωρο αυτά τα 15 ευρώ? Αυτό είναι παράνοια. Και στη συνέχεια, εγώ πώς θα διευκολύνω τον άνθρωπο ο οποίος χειρουργεί? Τι θα κάνω? Θα μου λέει, ας πούμε, άπλωσε μπροστά μου όλα τα εργαλεία τα οποία χρειάζομαι και θα πηγαίνω εγώ και θα τα παίρνω μόνος μου? Δηλαδή, υπάρχουν στην πράξη ερωτήματα.
Υπάρχουν βεβαίως και οι απαντήσεις που δίνουν διοικήσεις είναι ότι καταρχήν με το ήδη υπάρχον προσωπικό το χειρουργείο θα δουλέψουν πρωί-απόγευμα και βεβαίως με ολιγόμερη εκπαίδευση ακούστηκε γι' αυτό ότι θα μπορεί να δουλέψει οποιοδήποτε. Καταλαβαίνετε δηλαδή η ποιότητα και η ασφάλεια πλέον είναι οριακή. Για τους πάντες. Και γι' αυτό κιόλας εμείς και από το σταθμό σας και σε συνελεύσεις και σήμερα στη στάση εργασίας απευθύνουμε αν θέλετε ένα τέτοιο κάλεσμα σε όλους τους υγειονομικούς να μην πάρουν μέρος σε αυτή τη διαδικασία, γιατί ακριβώς αυτή η διαδικασία βάζει σε πάρα πολλούς μπελάδες όλους όσους θα συμμετέχουν ή αυτούς που δεν θα συμμετέχουν. Ωραία. Και γι' αυτό λοιπόν, εμείς λέμε ότι σήμερα η απάντηση στις αναμονές είναι να λειτουργήσουν όλα τα κρεβάτια. Τώρα, εφόσον η διοίκηση, οι κυβερνήσεις βρίσκουν προσωπικό, όπως λέει και ο Γεωργιάδης, που υπάρχει προσωπικό να λειτουργήσουν, ας τα λειτουργήσουν τώρα. Γιατί πρέπει να πληρώσει κάποιος για να ωραία. Λειτουργήσει κρατάω, ένα λοιπόν, κρεβάτι. Ωραία, κρατάω λοιπόν και αυτές τις αναφορές, θα τα ξαναπούμε και είναι το μόνο σίγουρο, θα δούμε τι θα γίνει και αύριο. Μείναμε και σε αυτή τη στάση εργασίας τη σημερινή, το δικό σας το όχι. Με νοσοκομιακοί γιατροί να μπορούν να εργάζονται και στον ιδιωτικό τομέα. Μαζί με όλα τα υπόλοιπα τα οποία αναφέρεστε. Με το χρόνο να με πιέζει, σας αποχαιρετώ κύριε Βρυσαλή. Και καλή εγώ και θα είμαστε μέρα. Και αύριο στην κινητοποίηση των λασιτιωτών 12 ώρες στη Σελληνάρη του Σωματείου Εργαζομένων. Σας ευχαριστώ. Εκεί. Καλημέρα σας. Να είστε καλά, γεια.